Κύριε Λιάγκα, το 2023 έρχεται και φέρνει για κάποιους αισιοδοξία, για κάποιους φόβους. Πώς βρίσκει την ΟΣ, πώς βρίσκει εσάς και τι έχουν να περιμένουν οι συνεργάτες σας? Μας βρίσκει αρκετά καλά, άριστα μπορώ να πω. Το 2022 κλείσαμε μια αύξηση παραγωγής περίπου το 30%. Οι συνεργάτες μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Φαίνεται και όλος, όλη την Ελλάδα και στα δίκτυά μας. Σήμερα κόβουμε την πίτα μας. Έχουμε καλέσει τους συνεργάτες μας εδώ του νομού Αττικής και της ευρύτερης περιοχής Κορίνθου και Εύβοιας. Και ευελπιστούμε το 2023 να είναι ακόμα πιο αισιόδοξο και πιο ελπιδοφόρο και με περισσότερη παραγωγή. Εύχομαι το 2023 να είναι υγιέστατο για όλους τους συνεργάτες μας, για όλη την οικογένεια της ΝΟΣ. Θα κάνουμε νέα πράγματα, νέα προϊόντα και θα δώσουμε δυνατότητα και σε περισσότερους συνεργάτες να έρθουν να συνεργαστούν μαζί μας. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχηθούμε μια καλή και δημιουργική χρονιά σε όλη την ασφαλιστική αγορά, σύσσωμη την ασφαλιστική αγορά. Εύχομαι το 2023 να δούμε αυτές τις αυξήσεις που τόσα χρόνια συζητάμε. Εμείς άλλωστε το ακούσετε και σήμερα ότι θα ξεκινήσουμε ακόμη πιο. Θα πάμε σε περαιτέρω αυξήσεις παρόλο που κάναμε κάποιες μέσα στο 2022 και όσο δυνατόν λιγότερες ζημιές. Είναι μια χρονιά το 2023 με τις εκλογές που περιμένουμε καινούργια πράγματα γενικώς σαν χώρα. Ευελπιστώ ότι η ασφαλιστική αγορά γενικώς, όχι μόνο εμείς σαν ΟΣ, θα φτάσει επιτέλους να πάρει κάτι που της αξίζει. Εξαρτάται από εμάς πρώτα, στους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς. Και αυτός θα είναι και ένας από τους στόχους μας για το 2023 σαν ΟΣ, για να μπω και στους δικούς μας στόχους. Για μας το 2022 ήταν μια εκπληκτική χρονιά από άποψη και παραγωγής και για άποψη ζημιών. Δεν είχαμε τις ανάλογες ζημιές. Επανασυγκροτηθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο ξανά σαν οικογένεια, μένοντας μόνοι μας χωρίς οποιονδήποτε άλλο συνέτερο. Δημιουργήσαμε το ΝΟΣ, το λατινικό εμείς, το οποίο μας πρεσβεύει, εμείς το θεωρούμε για μας τη συνέχεια του Rich Club, του Ενισχύσεντη Ενώση που είχαμε καθιερώσει τότε, και το εμείς είναι κάτι που μας εκφράζει πιο πολύ. Δείχνει τη ζεστασιά, δείχνει τη δυναμική, δείχνει την αγάπη που έχουμε προς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους μας, γενικώς προς τον συνάνθρωπο. Για μας το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι η αρχή και το τέλος για εμάς, για την ασφαλιστική αγορά. Άλλωστε και εμείς ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αισθανόμαστε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στηρίζουμε τα δίκτυά μας, τους ανθρώπους μας, να τους προσφέρουμε λύσεις υγιείς και με την ελαστικότητα και την ελκυστικότητα που έχουν ανάγκη. Ευελπιστώ το 2023, αυτό που είπα και στην αρχή, να δούμε επιτέλους αυτές τις αυξήσεις που όντως έχει ανάγκη η αγορά μας πλέον. Ο πληθωρισμός είναι κοντά, όλο αυτό που ακούμε είναι κοντά, έχει φτάσει. Είναι θέμα χρόνου να αρχίσουμε να αποτυπώνεται και στα βιβλία μας. Και εύχομαι το 2023 να αρχίσει να παίρνουμε τροχιά ανόδου όλοι μας.